Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να σχολιάσουμε την εικόνα των ομάδων στις δύο πρώτες αγωνιστικές αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, παίρνοντας τη γνώμη και εκμεταλλευόμενη την έμπειρη ματιά του Στάι Κουβεργέτη με πολλά χρόνια στην Super League αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με ελληνικές ομάδες, με τον Αστέρα Τρίπολης. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε μια νέα σεζόν όπου ήδη υπάρχουν τα πρώτα δείγματα. Και με αφορμή τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και αυτό είναι βέβαια το βασικό δείγμα των ελληνικών ομάδων, αλλά και μετά την διεξαγωγή των δύο πρώτων αγωνιστικών. Θέλουμε έτσι αρχικά την άποψή σας για το πώς είδατε μέχρι τώρα την κατάσταση. Λοιπόν, η πρώτη φράση που μου έρχεται στο μυαλό να σας πω είναι ότι έχουμε τα πρώτα δείγματα, όπως είπατε εσείς, όχι όμως σοβαρές ακόμα ενδείξεις για την κάθε ομάδα. Καμία ομάδα που κέρδισε δεν έχει επιτύχει τους στόχους της, καμία ομάδα που έχασε δεν έχει έρθει τρικυμία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη ισορροπία στις συναισθήματα στο ποδόσφαιρο, κάτι που λείπει, ας πούμε, στη χώρα μας και πρέπει να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν από τον περσινό νταμπλούχο ΠΑΟΚ και θέλω να μας πείτε λίγο και στην Ευρώπη πώς τον είδατε και στις δύο πρώτες αγωνιστικές, γιατί έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση κυρίως που αφορά και τεχνικοτακτικά θέματα με την έλευση του νέου προπονητή και την αλλαγή σχηματισμού. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν αρκετά πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Γιατί ο προπονητής είναι κινητήριος μοχλός σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Ενδεχομένως δεν έχει περπατήσει όσο θα αναμένανε αυτό το νέο αγωνιστικό στυλ. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή είναι καλή το προπονητής να επιλέξει αν θα επιμείνει σε αυτό που έχει θέσει σαν φιλοσοφία παιχνιδιού ή αν θα τροποποιήσει κάποια πράγματα. Αυτό είναι στη δική του καθαρά και μόνο ευκαιρία. Εμείς θέλει να δούμε τι θα πράξει. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι προτιμότερο να κάνει το ένα ή το άλλο, αν δεν το δείξουν οι αγώνες που επίκειται. Δηλαδή, μπορεί στην πορεία αυτό που έχει ξεκινήσει και εφαρμόζει να υλοποιήσει τους στόχους της ομάδας. Και να πούμε ότι βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορεί να μην γίνει όμως και έτσι. Τη στιγμή που παίρνεις έναν νέο προπονητή, δεν αγοράζεις κάτι άλλο παρά τη φιλοσοφία του. Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτό που έχετε δει, πού βλέπετε συν μείον? Αυτό εγώ που εστιάζω στον ΠΑΟΚ πιο πολύ είναι ότι έχουν φύγει τα χαφ. Τα χαφ είναι η καρδιά της ομάδας. Όταν φεύγει ένας Κάνιας, Μαουρίτσιο, μαζί τους και ο Σάχο, που είναι η καρδιά της ομάδας. Ολιβέρα. Έχουμε αλλάξει την καρδιά του αυτή τη στιγμή. Περισσότερο από τους σχηματισμούς εγώ στέκομαι σε αυτά και θα σας εξηγήσω το λόγο. Ο Κάνιας με τον Μαουρίτσιο είχαν βγάλει ένα σύνολο αγώνων μαζί πάρα πολλούς. Παίξανε 2-3 σεζόν, νομίζω 2, δεν ξέρω αν είναι και 3 σεζόν μαζί αυτοί οι παίκτες. Και όσο να είναι, δέσανε. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει η καρδιά από τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει βέβαια το γύρω-γύρω όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Είναι καλό αυτό ότι έχει ένα βασικό κορμό ίδιο. Αλλά αυτό το κομμάτι τώρα θέλει αναπλήρωση και θέλει χρόνο οι παίκτες που αναπληρώσουν αυτούς τους δύο. Θέλουν ένα χρόνο, ένα αριθμό αγώνων αρκετά μεγάλο. Μάλιστα. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, απολύτως. Τώρα όταν θα επιστρέψει ο Μαουρίσιο Κόζ, γιατί θα επιστρέψει, αυτό δεν έφυγε, είναι τραυματίας. Πάλι προφανώς θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί με το παιχνίδι των νέων συμπαικτών του, δηλαδή του ΕΣΥΤΗ και τα λοιπά. Σαφώς, γιατί είναι μεγάλη αλλαγή να σου φύγουν και τα τρία χαφ που έχει, γιατί έχει παίξει 8. Είναι μεγάλο το ρίσκο, δηλαδή τροποποιείται σε ένα μεγάλο βαθμό η ομάδα. Ίσως γι' αυτό θέλει αγώνες και θέλει υπομονή. Εκεί εστιάζεται λοιπόν, στο ότι η καρδιά όπως τη χαρακτηρίζεται που είναι το κέντρο, έφυγε. Εκεί εστιάζω εγώ τη διαφοροποίηση του ΠΑΟΚ σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Τώρα, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε αποφύγει το γκολ στο τελευταίο λεπτό στον πρώτο αγώνα με την Πράσινη Πλάτα, θα είχε πάρει την πρόκληση. Και θα ήταν καλύτερα πράγματα. Δυστυχώς εκείνο το γκολ, και πραγματικά σας μιλάω την ώρα που μπήκε
Και εμένα στα μαχαιριά μου ήρθε να το πω. Πόσο μάλλον τους ίδιους τους ανθρώπους. Πάω στο παδός του ότι αναγκάζεσαι πλέον στο δεύτερο αγώνα να πας με ένα 0 στην πλάτη. Πρέπει να γίνεις πιο επιθετικός και στην άμα πιο ευάλωτος πίσω. Μάλιστα. Αποκτά δηλαδή διπλό βαθμό δυσκολία στο αγώνα με τον γκολ αυτό που δέχτηκε ο επαναληπτικός. Και δυστυχώς αυτός ο φόβος μου επιβεβαιώθηκε. Μακάρι να μην είχε γίνει και να έχει αποκτήσει βεβαίως. Ο σχηματισμός αυτός έχει επηρεάσει και τις αμυντικές επιδόσεις ή η απουσία της καρδιάς, όπως είπατε, του χαφ που άλλαξε η διαδικασία εκεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ ενώ μέχρι πέρυσι δέχονταν σπάνια γκολ, τώρα έχει δεχτεί σε όλα τα παιχνίδια και στα 6 ευρωπαϊκά και ελληνικά γκολ και μάλιστα έχει δεχτεί και αρκετά, συνολικά 10 σε 6 μάτς. Αυτό έχει να κάνει και με τη φάση επίθεση και με τη φάση άμυνα που ανέφερα πριν. Οπότε πολύ εύστοχα και εσείς τώρα το λέτε αυτό, γιατί πρέπει να βρεθεί ένα δίδυμο που να έχει και μεταξύ του χημεία και να μπορεί να ενώσει τη λειτουργία, την αμυντική λειτουργία και την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Ο Κάνιας με τον Μαουρίτσιο αυτό το είχαν βρει σε ένα πολύ ψηλό βαθμό. Όπως και ο Κρέσπο με τον Βαρέλα είχαν γίνει ένα αμυντικό δίδυμο πολύ αποτελεσματικό, είχαν δέσει μεταξύ τους. Αυτό είναι το καλό του προγραμματισμού που έκανε ο ΠΑΟ και τον οδήγησε να πάρει σε ένα ντάμπλ. Ότι δεν αλλάξε τον κορμό της ομάδας, επέμεινε σε παίχτες, παίξαν πολλούς αγώνες μαζί αυτοί οι παίχτες και είδαμε τα αποτελέσματα. Αυτή την υπομονή που έδειξε τώρα πρέπει να την αναδείξει και με τους νέους παίχτες που θα πάρει στις ζώνες για τις οποίες συζητάμε. Mm-hmm. Αυτή η ισορροπία που είχε ο Κάνιας και ο Μαουρίσιο, ένας πιο ανασταλτικός, ο άλλος πιο επιθετικός, αλλά καλός και ανασταλτικά. Ναι. Τι βλέπετε ότι μπορεί να την αποκτήσει το νέο δίδυμο, ας πούμε, τώρα αρχικά, ο Καντουρί και ο Εσίτη? Να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι ο Καντουρί είναι, ο Ελ Καντουρί είναι ένας παίχτης που μπορεί και πρέπει να παίζει σε πιο προωθητικό ρόλο. Αυτή είναι η δική μου προσωπική. 10 λέτε. Ναι, είναι πιο δημιουργικός παίχτης και όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ έχει παίξει σε πιο δημιουργικούς ρόλους, σε πιο επιθετικούς ρόλους. Νομίζω ότι δεν μπορείς να τον πάρεις στο Ελκαντουρί σαν εξάρο οχτάρι. Δεν είναι τα χαρακτηριστικά τέτοια. Είναι ποιοτικός παίχτης με πιο πολλές επιθετικές αρετές. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι η δική μου εκτίμηση, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν σαφίστα είμαι εγώ αυτός που βλέπω τον παίχτη κάθε μέρα μπροστά μου στο γήπεδο που τον προπονώ, γιατί κάποιος που τον προπονεί μπορεί δηλαδή στην πορεία των αγώνων να έχει δούμε ένα παίχτη που να παίζει πολύ ωραία. Διαφορετικά. Ο Εσίτη... Και να τι έλεγε ο Βεργέτης. Σαφέστατα. Ο Εσίτη, coach. Νομίζω ότι έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει και θα το κάνει. Απλά θέλει τον χρόνο, θέλει την προσαρμογή του σε ένα νέο πρωτάθλημα, σε μια νέα ομάδα. Και πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιεικείς μαζί του. Νομίζω ότι έχει δυνατότητες. Ναι. Τώρα να φύγουμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι πήραμε μια εικόνα, να κάνουμε έτσι μια πολύ σύντομη αναφορά στις υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός αρχικά. Ναι. Ο Ολυμπιακός σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ λειτουργεί πάνω σε μια περπατημένη. Δηλαδή έχει κρατήσει το βασικό του κορμό. Είναι μια συζήτηση που ενδεχομένως την κάναμε πέρυσι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σε ίδιο μοτίβο. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει το βασικό του κορμό, πάει σε μια περπατημένη, δεν ρισκάρει ο προπονητής του, κάνει απλά πράγματα, λογικά, λογικές κινήσεις και αυτό μέχρι στιγμής του έχει βγει. Βέβαια εγώ τρόμαξα στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με την Μπασάκ Σεχίρ μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν απέδωσε ο Ολυμπιακός καλό ποδόσφαιρο, ήταν πολύ ευάλωτος σε βαθμό που η Μπασάκ Σεχίρ έμπαινε στην περιοχή του πολύ άνετα. Τρόμαξα να μην είχαν την πρόκληση μέσα στην έδρα του κιόλας. Κάτι που ευτυχώς δεν έγινε και έχει πάει το δρόμο. Τώρα έχει ψυχολογία η ομάδα και έχει μπει και καλά στο πρωτάθλημα. ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος, βλέπω κι εγώ. Υπήρξε μια δυσκολία στο να διαχειριστεί τον αγώνα. Ένα θέμα φυσικής κατάστασης, να το πούμε. Ένα θέμα ρόλων, προσώπων. Σας επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να λέμε αν δεν είμαστε μέσα και δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι προπόνηση κάνουν και όλα αυτά. Φαίνεται όμως ότι και οι ποδοσφαιριστές συνειδητοποίησαν τις ευθύνες που ενδεχομένως έχουν και η αλλαγή ηγεσίας λειτουργήσε ευεργετικά και έδειξε η ομάδα άλλο πρόσωπο. Η ΑΕΚ νομίζω ότι
της ταιριάζει ένα 3-5-2. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος αν και κατά πόσο μπορούν να αποδώσουν εξτρέμ, να πάει σε σύστημα με εξτρέμ, με wingers, ακραίους επιθετικούς. Οπότε με Λιβάγια και Ολιβέιρα που φάνηκε ότι είναι καλός παίκτης, έχει δείξει κάποια δείγματα και τώρα τραυματίστηκε. Νομίζω ότι και το Μάνταλο πίσω από τους δύο έχει μια άλλη δυναμική σε σύστημα, δηλαδή με δύο επιθετικούς. Άρης coach, και να κλείσουμε με τον Άρη. Ο Άρης έχει καλούς παίκτες. Έχει καλούς παίκτες, μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση τους οι παίκτες τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Νομίζω ότι ενδεχομένως σε λίγο χρόνο και κάποιον αριθμό αγώνων ακόμα να περπατήσει η ομάδα, να αποκτήσουν λίγο ακόμα περισσότερη ομοιογένεια. Πιστεύω ότι έχει καλό υλικό ο Άρης και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Δεν έχει προπονητή τώρα όμως, ψάχνει. Τώρα αυτή τη στιγμή ναι, πρέπει να έρθει ο νέος προπονητής, να αφομοιώσουν οι παίχτες τις νέες του ιδέες. Όμως έχει καλούς παίχτες και ο προπονητής που θα έρθει είναι τυχερός με την έννοια ότι έχει ένα υλικό πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει και να αναδείξει τη δουλειά του. Mm-hmm. Αν σου ζητούσα να κάνει μια πρόβλεψη για τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, θα πεις τους κλασικούς, θα συμπεριλάβει σε κάποιον τρίτο. Δεν μπορείς νομίζω για το πρωτάθλημα έστω αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ σαν πρωταθλητής και ταμπλούχος συγκεκριμένα θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, θα προσπαθήσει να τον υπερασπιστεί έστω. Ο Ολυμπιακός θα είναι ένας διαφιλονίκητος διεκδικητής. Η ΑΕΚ, αν βρει το δρόμο της, έχει ποιοτικό ρόστερ, έχει καλούς παίκτες, πιστεύω ότι μπορεί να μπει σφήνα σε αυτούς τους δύο. Από εκεί και έπειτα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διακρίνω κάποια άλλη ομάδα σαν διεκδικήτρια. Ωραία, κότς, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό να, απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Focus 103,6.